κάθε μεγάλη εβδομάδα ανέβαινε να πάρει και παίρνει, μάλλον ο συνεταίρο κανονίζει το πράγμα, να πάρει τα πάτη του Χριστουγέννου, βασιλεύει τον βασιλέο. Πέσαμε ένα έργο Μαρία Μαγδανή και ο Θεάνθρωπος, ήταν Πάσχα. Τα πάθη του Χριστού. Και από όλα τα χωριά είδα στον κινηματογράφο να έρθουν άνθρωποι που δεν είχαν πατήσει ποτέ στον κινηματογράφο. Κάτι γριές, κάτι γέροι. Με τα κεριά στο χέρι. Νομίζω ότι πήγαινα σε εκκλησία. Γεγονός δηλαδή αυτό που σου λέω, το λέω και να τριχιάζω. Αυτός που ήταν στην πόρτα που έχω τα εισιτήρια, του λένε ρε παιδιά, τι ήρθατε λέει με κεριά. Εδώ λέει κινηματογράφος, δεν είναι εκκλησία. Ρε παιδάκι μου λέει το Χριστό, λέει σταυρώνω, λέει και θα δράψουμε ένα κεράκι, λέγανε. Ή να ξεκινήσουμε να πάμε στο ελαιοχώρι. Και έχω του Χριστού τα πάθη. Εν μεταξύ του Χριστού τα πάθη, δεν μπορούσαμε να τα παίξουμε εμείς παραμονές. Αυτό παίζανε οι μεγάλοι κινηματογράφοι. Εμείς περιμέναμε πότε να την κατεβάσει το Αλκαζάρι ή ο ξέρω εγώ οποιοδήποτε κινηματογράφο για να την πάρουν την ταινία και να πάμε να παίξουμε. Κάποια φορά καταφέραμε, τώρα πώς την πήραμε, πώς δεν την πήραμε, είναι άλλο το εκείνο. Εκεί ήταν με εκβιασμούς, με ξύλο και με αυτό. Do not think I have come to bring peace on earth. I have come not to bring peace. But a sword. Φτάνουμε στο χωριό, από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, στο ελαιοχώρι. Αφού βάλαμε τις φωτογραφίες, η μια με την άλλη. Λέει, για κοίταξε, λέει, το Χριστό, λέει, μας έφερε, θα τον δούμε, λέει, το Χριστό τον έχουνε μέσα, λέει, φαίνεται, φαντάσου ο κόσμος. Μπαίνουμε μέσα στον κινηματογράφο και αρχίζουν να παίζουν ο Χριστός και λέει, μάνα, τέρελε, λέει, το Χριστό φέρουνε, λέει, το Χριστό τον φέρανε αδά, λέει, τον φέρανε και τον κουβαλάνε, λέει, με το σταυρό. Και κλαίνε μέσα οι γυναίκες, ανάβουν κεριά και λαμπάδες. Τότε γινόταν τα πάθη του Χριστού, ανάβαμε κι εμείς λιβανάκι. Να γίνεται η ατμόσφαιρα πιο χριστιανική. Οι άνθρωποι με βλέπανε μετά και με χειροκροτούσανε, τόσο πολύ με συμπαθούσανε, ότι τους πήγα το Χριστό. Του πήγα το Χριστό στα πόδια, στα σπίτια τους. Και τον είδαν μέσα στον κινηματογράφο και να κάνουν αγιασμούς και τέτοια πράγματα. Άγιασε το μαγαζί του Μιχάλη του Ορφανίδη, έγινε Άγιο, λέει.